Καλησπέρα. Λοιπόν, μιας και τελείωσε και μαθηματικά ο στόχος της επίτευξης της Ευρώπης για τον Άρη, μπορούμε να πούμε, να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό για τη φετινή χρονιά και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο διοικητικό και στο εξαγωνιστικό. Νομίζω έτσι μια σούμα εφ' όλης της ύλης. Να δούμε τι ψάρια πιάσαμε τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι στον Άρη, αν δεν είχε καλλιεργηθεί από το καλοκαίρι ένα κλίμα με τις θεωρώ τελείως άστοχες δηλώσεις του Προέδρου περί πρωταθλητισμού, περί double και εγώ δεν ξέρω τι, δεν θα υπήρχε αυτή η γλυκόπικρη τόσο γεύση θα λέγαμε μετά τη φετινή σεζόν. Μία χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί έγινε και μία ριζική αλλαγή του κορμού της ομάδας, μία ριζική ανανέωση. Για μένα ορθώς έγινε η ριζική ανανέωση, αλλά έπρεπε να έχει γίνει ίσως με πιο ομαλό τρόπο. Δηλαδή από την περσινή φουρνιά θα έπρεπε να έχουν κρατηθεί δύο παίχτες παραπάνω. Δεν λέω πάρα πολλούς, αλλά δύο παίχτες θα έπρεπε να έχουν μείνει στο ρόστερ της ομάδας. Να μην γίνει με τόσο βίαιο τρόπο η ανανέωση του ρόστερ του Άρη. Όσο και αν θέλουμε όλοι να μιλάμε και αν είναι ο κόσμος διψασμένος για πρωταθλήματα, κύπελα, τίτλους κτλ, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είδαμε τι έγινε φέτος και με θα έλεγα, την ενδυνάμωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που πλέον είναι οι δύο διεκδικητές του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος, ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Βλέπουμε ακόμα ότι μια ομάδα όπως ο Συμπολίτης στο πρωτάθλημα είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης που διεκδικούσε για 3 χρόνια το πρωτάθλημα. Και βλέπουμε ότι τα πράγματα και ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι δεν θα επιστρέψουμε τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία σε μια κατάσταση δίπολου, θα λέγαμε, όσον αφορά τις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Μέχρι τώρα υπήρχε το δίπολο και κάπου θα λέγαμε με έναν πολύ καλό προγραμματισμό ο Άρης και με μια πάρα πολύ έτσι καλή ομάδα που έκανε τα τελευταία χρόνια μπόρεσε και τυχώθηκε 2 χρονιές και βγήκε τρίτος. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής δεν μπορούμε να μιλάμε ρεαλιστικά όσο και αν το θέλουμε με διοίκηση Καρυπίδη να μιλάμε για κάτι παραπάνω τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Το κύπελο μπορεί με κάποιες σκληρώσεις να το διεκδικήσεις και γιατί όχι να το πάρεις κιόλας, έτσι, αλίμονο. Αλλά θεωρώ για την πρώτη διάδα τουλάχιστον, με τα οικονομικά δεδομένα αυτά, αλλά και με τα εξωγονιστικά, με την εξωγονιστική κατάσταση και ιδίως με αυτή τη σάπια ΕΠΟ, δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι παραπάνω από ενδεχομένως τρίτη θέση. Δηλαδή, μπορεί ίσως να βρεις τους 2 από τους 4 έτσι λίγο σε μια πιο μέτρια χρονιά, ίσως να τυχωθείς, μιλάμε τώρα για τρύπημα του ταβανιού. Έτσι, θεωρώ. Με αυτά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, τα οικονομικά και εξωαγωνιστικά. Έτσι. Εγώ δεν είμαι από κάποιους συνοπαθούς μου που θα πω Καρυπίδη φτάνει, κάναμε, ράναμε. Θέλουμε την ομάδα πουλα, κάνε, ράνε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές, πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει και θα πρέπει να οι απαιτήσεις μας να είναι στο ότι αν μπορείς να πουλήσεις, πρόεδρε, να φέρεις έναν πολύ μεγάλο οικονομικό παράγοντα για να μπορέσει να κάνουμε το βήμα παραπάνω, έχει καλώς. Αν είναι να φύγει ένας Καρυπίδης και να έρθει ένας Καρυπίδης β' αμφιβόλου δυνατοτήτων προελεύσεως και εμπειρίας. Κακά τα ψέματα ο Καρυπίδης 10 χρόνια, νομίζω πρέπει να κλείνει 10 χρόνια στην ομάδα, αισίως, 9-10 χρόνια κάπου τόσο,
έχει αποκτήσει και μια μεγάλη εμπειρία. Με τα λάθη του, με τα στραβά του που τα έχουμε πει πολλές φορές, έχει αποκτήσει την εμπειρία. Δεν νομίζω, αν είναι να έρθει κάποιος μεγιστάνας, να έρθει. Αν δεν είναι να έρθει, να μείνει ο Καρυπίδης χίλιες φορές. Δεν το συζητάμε αυτό. Την δική μου γνώμη. Ευρώπη, Ευρώπη. Όλοι θέλουμε το παραπάνω, όλοι λαχταράμε το παραπάνω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα. Και όχι μόνο στο θέμα το οπαδικό. Κυρίως σε θέματα ακόμα στην ίδια την πολιτική. Στην Ελλάδα δυστυχώς ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις από τους οπαδούς. Και το έχουμε δει πολλάκις αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε πόσο λεπτός είναι ο χειρισμός της κυβέρνησης, τουλάχιστον για τις τέσσερις ιερές αγελάδες. Παίρνει το πρωτάθλημα ο ένας, στον άλλον θα κάνουμε γήπεδο, στον άλλον θα δώσουμε το ΟΑΚΑ, ας πούμε τώρα, έτσι, για εκμετάλλευση. Στην ΑΕΚ έγινε το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ας κάνει και ένα χρόνο υπομονή. Δεν γίνεται. Έχει πάρει του κόσμου τα πρωταθλήματα. Δεν θα τρελαθεί ο Ολυμπιακός άμα δεν πάρει και ένα πρωτάθλημα. Όλα γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ομάδες πολύ δύσκολα κάτι αναλογεί. Πρέπει να έρθει κάποιος πάρα πολύ ισχυρός παράγοντας, με πολύ μεγάλη δύναμη και αγωνιστική και οικονομική αλλά και εξωαγωνιστική, για να μπορέσει να τυχωθεί έστω ένα-δύο χρόνια, τρία, δεν ξέρω τι, στους τέσσερις μεγάλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Τώρα πάμε λίγο έτσι σε μια γενική παρατήρηση. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα και για το αγωνιστικό. Νομίζω το εξωγωνιστικό το έχουμε εξαντλήσει. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα και για την ΕΠΟ και για το τι γίνεται. Το έχουμε δει όλοι με τα μάτια μας, έχουμε δει τα φετινά όργια και νομίζω ότι ο Άρης θα ήταν, αν όχι να διεκδικεί κάτι παραπάνω από την για πρώτη-δεύτερη θέση, ούτε με καλή διαιτησία ο Άρης δεν θα διεκδικούσε πρώτη-δεύτερη θέση. Ίσως να παρακολουθούσε εκεί την τρίτο-τέταρτη που είναι κοντά ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, να ήταν λίγο πιο κοντά σε αυτούς. Έτσι, ίσως, αν είχε 50 διαιτησία και θα είχε εξασφαλίσει την Ευρώπη πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάνω κάτω νομίζω ο Άρης αγωνιστικά έχει τη θέση που το αξίζει, στο καθαρά αγωνιστικό. Θα μπορούσε να είναι αυτή η θέση με πολύ μικρότερη διαφορά βαθμολογική από τον τρίτο τέταρτο. Δεν ξέρω ποιος θα καταλήξει. Αυτό είναι το συμπέρασμα, γενικά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα κινηθεί με κάποιους παίχτες κομβικούς για τον Άρη, οι οποίοι είτε θα μείνουν είτε δεν θα μείνουν. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα κρίνει τις μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Και εξηγούμε. Νομίζω ότι οι κομβικοί παίχτες που θα κρίνουν και το μεταγραφικό σχεδιασμό είναι ο Πάλμα, αν παραμείνει, δεν το βλέπω πολύ εύκολο, η Τούρμπε, Καμαρά, νομίζω αυτή, και η Τέμπο, τέσσερις παίχτες. Πάρα πολύ κομβικοί παίχτες για τον Άρη, αυτοί οι τέσσερις, παίχτες κορμού, και νομίζω ότι από αυτούς τους τέσσερις, εάν παραμείνουν οι δύο, μπορούμε να μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό κορμό που μπορεί να υπολογίζει ο Άρης για την επόμενη χρονιά. Δεδομένου ότι ο Άρης έχει μια πεντάδα στην άμυνα συμπεριλαμβανομένου και τον τερματοφύλακα, η οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Ο Ντουμπάτζο Εμπακατά είσαι ok. Ένα center back σίγουρα πρέπει να αποκτήσεις. Έτσι, μαζί να πλαισιώσουν Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Εγκουλού. Αριστερά με Πίρσμαν και Μαζικού νομίζω ότι καλύπτεσαι. Τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει η αλλαγή ενός εκ των δύο. Θα το δούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι πονάς σε κάποια από αυτές τις θέσεις, έτσι. Και σίγουρα ένας τερματοφύλακας μαζί με τον Κουέστα που να αποτελέσει και την επόμενη μέρα του Άρη. Οπωσδήποτε ένας τερματοφύλακας να είναι δίπλα στον Κουέστα
εφόσον όλα πάνε καλά και παραμείνει και ο Ισπανός, που νομίζω έχει και συμβόλαιο. Άρα στην άμυνα είσαι έτοιμος, μια έτοιμη ομάδα. Στο κέντρο, νομίζω πολύ μεγάλη κίνηση, έχεις βρει τον αυριανό σου ηγέτη με τον Ταρίντα. Πολύ ανεβασμένος ο Νταμπό στα play-off. Νομίζω ότι μπορεί να υπολογίζεται με αυτές τις εμφανίσεις του χρόνου. Και μετά εκεί είσαι με Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία, Ντουκουρέ. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ντουκουρέ με τα προβλήματα τραυματισμών που έχει ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι κρίμα, γιατί είναι ένας φιλότιμος και πολύ καλός αθλητής, αλλά είναι άτυχος και είναι πολύ ευπαθής στους τραυματισμούς, έτσι. Εδώ σίγουρα ο Ετέμπο είναι πολύ δύσκολο να τον κρατήσεις. Εδώ μιλάμε σίγουρα για την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ. Πάμε λοιπόν μέχρι τώρα για δύο μεταγραφές. Ένα center back και έναν παίχτη στο κέντρο, σίγουρα ένα παίχτη στο κέντρο, και βλέπουμε. Στα extreme νομίζω ότι πολύ δύσκολα, δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση απόκτησης ή συνέχισης του δανεισμού του Καμάτσο. Στα δικά μου τα μάτια νομίζω είναι παρελθόν. Και δεν νομίζω ότι έχει δείξει πράγματα τα οποία έχει κάνει τη διαφορά για να πρέπει να γίνει κάποια οικονομική υπέρβαση για τον Καμάτσο. Μπροστά ο Γκρέι χρειάζεται ένα μαγικό ραβδί. Μας έσκασε. Πραγματικά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος ιδίως μας έχει σκάσει. Δεν ξέρω αν ο παίχτης έβαλε και ένα γκολ χθες, να πάρει λίγο ψυχολογία. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ψυχολογίας, γιατί οι παραστάσεις που έχει ο Γκρέι και το βιογραφικό του είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Παίχτης ο οποίος έχει βγει πρώτο σκόρερ και έρχεται στα 31 στην Championship της Αγγλίας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ψυχολογικό αυτή η πολύ κακή αγωνιστική του εικόνα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και τα play-off. Και αν βρεθεί κάποιος προπονητής ο οποίος μέσα από μια σωστή προετοιμασία μπορέσει να τον αξιοποιήσει. Και νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο να αποδεσμευτεί ο παίχτης, γιατί έχει 4 χρόνια συμβόλαιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη του να έχουμε παίχτες και να έχουμε παίχτες τύπου Μήτρογλου, ακριβοπληρωμένα συμβόλαια, τα οποία να είναι στο σπίτι τους και να πληρώνονται. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο Άρης. Και ο Καρυπίδης το έχει πληρώσει πολλές φορές ακριβά, και στην περίπτωση του Μήτρογλου και στην περίπτωση του Άρτε και στην περίπτωση Χαΐροβιτς και σε κάποιους παίχτες, εν πάση περιπτώσει, που δεν ακούμπησαν ποτέ και πληρώθηκαν αδρά. Άρα εδώ νομίζω δεν έχουμε την πολυτέλεια με τον Γκρέι. Εφόσον δεν λυθεί το συμβόλαιό του, θα πρέπει πάση θυσία αυτός ο παίχτης να πλαισιωθεί. Ακόμα και εμείς που τον κράζαμε, πρέπει να βάλουμε πλάτη, γιατί είναι πάνω απ' όλα το καλό της ομάδος. Και τον παίχτη να τον βοηθήσουν ψυχολογικά, και ο προπονητής που θα έρθει να τον στηρίξει, αλλά και ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του. Και ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και να επανέλθει, νομίζω, στις αγωνιστικές δυνατότητες που σίγουρα στο παρελθόν έδειξε ότι έχει. Καμαρά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, παιδιά, ερωτηματικό. Είναι, νομίζω, καθαρά στα χέρια των δύο ομάδων, του Άρη και του Ολυμπιακού, άμα θα αποκτηθεί τελικά ο παίκτης ή όχι. Ο Ρουπ, ο οποίος είναι και αυτός μια πάρα πολύ καλή προσθήκη που ήρθε το Γενάρη, και ο Άρης είναι πολύ τυχερός, και όχι απλά τυχερός, και ικανός. Γιατί όπως λέμε τα στραβά για τις κακές μεταγραφές, πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα για τις μεταγραφές Ρουπ, Νταρίντα, αλλά και τον ερχόμο του Καμαρά τον Γενάρη, που βοήθησαν πάρα πολύ. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα έχει να προσφέρει και αυτό στην επόμενη χρονιά. Και πάμε μετά, είμαστε το ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Πάλμα, ο οποίος κάνει καταπληκτικό φίνις και νομίζω ότι μπορεί ο πρόεδρος να τρίβει τα χέρια του. Κακά τα ψέματα, μια ομάδα που λείπουμε από ευρωπαϊκούς ομίλους πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε την πολυτέλεια να αρνηθούμε μια πρόταση τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων για τον Πάλμα. Αυτό βέβαια το ξέρει ο πρόεδρος και θα γίνει σίγουρα σεβαστή όποια απόφαση και να πάρει.
και θα είναι, θα λέγαμε, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία αγοραπολισίας του Άρη. Νομίζω μια μεγάλη επιτυχία ήταν ο Μαντσίνη, ο οποίος πουλήθηκε με καλά χρήματα στον Παναθηναϊκό, και αν πουληθεί και με μίνιμουμ 5 εκατομμύρια ο Πάλμα, θα μιλάμε για πωλήσεις του Άρη τη φετινή χρονιά στα 8 εκατομμύρια, που είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο για τον Άρη, που δυστυχώς ο Άρης δεν μπόρεσε να βάλει αυτό το ποσό στα ταμεία του από μια ευρωπαϊκή πορεία. Και εκεί θα μιλούσαμε ίσως διαφορετικά. Άρα λοιπόν, δεδομένων των οικονομικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτών που τουλάχιστον μπορούμε να υπολογίσουμε εμείς, έτσι, ούτε στην τσέπη του Προέδρου είμαστε, ούτε στο λογιστήριό του. Λοιπόν, θα μιλάμε για μια αρκετή μεγάλη εισρωή χρημάτων για δεδομένα Άρη αυτή τη στιγμή στα ταμεία του. Εννοείται πάντα εχθρός του καλού το καλύτερο, και να μπορούν οι παίχτες να πουλούνται ακόμα ακριβότερα, αλλά αυτό νομίζω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε κάποιο ευρωπαϊκό, σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λοιπόν, άρα με δεδομένα τα δεδομένα που αναφέραμε, νομίζω ότι ο Άρης, σε περίπτωση μάλιστα που μείνουν οι δύο, επαναλαμβάνω, εκ των Καμαρά, Πάλμα, Ετέμπο και ποιον άλλον είπαμε στην αρχή, κοίτα τώρα μας διέφυγε, Καμαρά, Ετέμπο, Πάλμα και η Τούρμπε. Λοιπόν, αν οι δύο εκ των τεσσάρων λοιπόν μείνουν στην ομάδα, μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό κορμό που θα πρέπει μετά, νομίζω, η ομάδα δεν θα χρειαστεί πάνω από 4-5 μεταγραφές. Ένα center back, ένα στο κέντρο, ένα extreme και ένα center for. 4 παίχτες και έναν τερματοφύλακα, έτσι, δίπλα στον Κουέστα. Maximum, νομίζω, στις 5 με 6 μεταγραφές, maximum. Πρέπει να τελειώσει η ιστορία με το Ράβε ξύλωνε 10-12 μεταγραφές κάθε χρόνο ξανά αυτού και από την αρχή. Έχει παίχτες ποιοτικούς ο Άρης για να χτίσει πάνω σε αυτούς. Ομάδα δεν είχε φέτος για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Η ποιότητα των παιχτών του Άρη είναι δεδομένη και νομίζω δεν την αμφισβητεί κανένας. Θα δούμε, επιβάλλεται μια οργάνωση σε θέματα διοίκησης, σε θέματα αποδυτηρίων, με γενικό αρχηγό οπωσδήποτε έναν άνθρωπο που γνωρίζει από Άρη και νιώθει από Άρη, ο οποίος θα πρέπει να είναι στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο μαζί με την ομάδα. Για θωράκιση εξωαγωνιστική, καλό είναι να το λέμε, αλλά νομίζω με τη συγκεκριμένη ΕΠΟ μπορούμε να συζητάμε πλέον μόνο φιλολογικά. Είναι κάτι το οποίο, με αυτά που είδαμε φέτος, το βρίσκω εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι δραματικά. Μπορεί ίσως, εντάξει, να αλλάξει λίγο προς το καλύτερο, αλλά δεν περιμένουμε φοβερά πράγματα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με την ΕΠΟ εκεί, αν θα υπάρχουν εξελίξεις ή όχι. Οπότε μεγάλη προσοχή φέτος, να μην γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Η ομάδα θα μπει 27, νομίζω, Ιουλίου, αν άκουσα σωστά, στο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπάρχει πολύ χρόνος. Ο Άρης τέλειωσε τους στόχους του ήδη από αρχές του Μαΐου. Υπάρχει άπλετος χρόνος να γίνει ένα σωστό σχεδιασμός. Σίγουρα το μάτς της Κυριακής, τώρα που έρχεται, για να ολοκληρώσουμε, είναι ένα μάτς το οποίο δεν αφήνει τον Αριανό αδιάφορο. Είναι ένα μάτς το οποίο το βλέπει, το έχει δει ο Αριανός, το έχει πάρει και λίγο προσωπικά, και για τα μάτς με την ΑΕΚ που είχε για τις φετινές διαιτησίες, κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφεια, και γενικότερα για την εξωαγωνιστική αντιμετώπιση που έχει από τη συγκεκριμένη ΕΠΟ. Και ο κόσμος του Άρη το έχει δει αρκετά προσωπικά, δεν βγάζω έξω και τον εαυτό μου. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να ανταποκριθεί στο θέλω του κόσμου, να μπει μέσα την Κυριακή και να μασάει σίδερα, σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα.
το οφείλει και στον εαυτό της, το οφείλει και σε αυτόν τον κόσμο. Που νομίζω θα πάει να στηρίξει μαζικά, μιας και είναι και το τελευταίο παιχνίδι για τη φετινή χρονιά. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία οι παίχτες να παίξουν και ελεύθερα, χωρίς το άγχος του στόχου, και να δώσουν μια χαρά, μιας και η ομάδα δεν μπόρεσε να προχωρήσει στο κύπελο, να δώσει έστω μια τελευταία χαρά και μια γροθιά σε όλο αυτό το σύστημα που πολέμησε τον Άρη τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε με το καλό τώρα το βράδυ. Έχουμε Μαρμίτα Live με Μάριο Ασλαμά, Παρασκευή Ευρωλίγκα Live, έτσι, το τέταρτο μάτς του Ολυμπιακού. Σάββατο Play Out, δύο τελευταίες αγωνιστικές παρέα με Μάριο Ασλαμά, και Κυριακή την πρώτη τελευταία αγωνιστική που αναμένεται συγκλονιστική. Έτσι, full πρόγραμμα, καθημερινές εκπομπές, μένετε κοντά μας, like, subscribe και follow και σε Instagram και σε TikTok, Marmita Sports.